Γεια σας. Με κάνουν συχνά ερωτήσεις για το τελευταίο βίντεο, για το τελευταίο μου δέμα, για αγορά μου από τους Σβέρτερ, που θα βάλω αυτές τις ορχιδέες. Η αλήθεια είναι ότι ο χώρος είναι πολύ λιγοστός και συνέχεια λέω για αυτά τα πράγματα και σήμερα θα το αποδείξω ότι ο χώρος είναι τελείως λιγοστός. Έχουμε εδώ ορχιδές, γιατί σας δείχνω όλες αυτές τις ορχιδές, γιατί περισσότερες αυτές θα πάνε στη πίσω μικρή κλειστή βεράντα του χειμώνα. Και εδώ έχουμε τώρα το καλοκαίρι αρκετά φυτά, αλλά το χειμώνα θα τα πάω πίσω. Εννοείται ότι κάποια φυτά όπως φελαινόψεις και βάντες θα πάνε μέσα, αλλά και πάλι είναι αρκετά. Το καινούριο μου ψαράκι πήρε όνομα. Καινούριο είναι ο νεογέννητο. Του έδωσαν τα αρχαία όνομα. Όχι εγώ. Θαυμαστές. Λοιπόν, είδατε εδώ τις λίγες ορχιδές μου. Και θα σας πω τώρα και θα σας δείξω τις υπόλοιπες, την πίσω βεράντα μου. Συχνά με κάνουν ερωτήσεις που είναι το ένα φυτό, που είναι το άλλο. Μεγάλωνα αρκετά φυτά από κουκούτσια και αβοκάδο και έχω και φοίνικες. Παιδιά, μέτρησα. Έχω 170 μικρά και μεγάλα φυτά, χώρια τις ορχιδέες. Δεν μετράω τώρα ορχιδέες. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δυνατόν να τα προσέχω όλα, να τα ποτίζω όλα και να τα έχω όλα καλά. Γι' αυτό πήρα απόφαση να δώσω πάρα πολλά φυτά, να τα πουλήσω. Έφυγαν ήδη 4-30 φυλές, ένα αβοκάντο και αρκετά άλλα, αλλά έχω ακόμα πάρα πολλά. Γι' αυτό καταλαβαίνω ότι συνοχωριόμαστε όταν αποχωρούμε τα φυτά μας, αλλά τι να κάνουμε, δεν υπάρχει χώρος. Και εδώ είναι νούφαρο και κροκοτυλάκια μου. Να τα. Μαύρα βέβαια δεν φαίνονται. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε από αυτή τη μεριά. Χτυπάει λίγο φως εδώ. Να με συγχωρείτε για ακαταστασία, ήταν κουβάς. Πότιζα τώρα και έχω πεταμένα πολλά πράγματα. Εδώ είναι το παχύ φυτό μου, θα δείξω και που θέλει να πάει. Λίγα πραγματάκια εδώ, πώς σας φαίνεται. Τίποτα, αστεία πράγματα. Τι λίγο αστεία πράγματα, εδώ έχουμε τη μονστέρα που μεταφετεύαμε. Όνομα και πράγμα. Μονστέρα έγινε. Έχουμε και καινούρια φύλλα. Για λουλούδια ακόμα δεν ξέρω, δεν βλέπω. Ίσως άλλη χρονιά, αν θα μένει σε μένα. Φέτος περίεργο πράγμα, ροδόδεντρα επέζησαν. Και όχι μόνο επέζησαν, είναι καλά. Όπως βλέπετε εδώ. Εδώ. Να, ήρθε το σκυλί μου να με βοηθήσει. Ακούτε θόρυβο, α? Ήρθε το καλό το κορίτσι μου. Μπράβο. Ορίστε εδώ πράγματα. Θα μου πείτε ότι σε αυτό το τοίχο έχω χώρο, αλλά μην ξεχνάτε ότι εδώ θα έρθουν κάποια φυτά το χειμώνα και δεν θα έχουμε χώρο. Μπουμπού, θα σε πατήσω και θα κλαις. Αυτό το τραπεζάκι ξεφλούδισε από τον ήλιο, δεν ξέρω γιατί. Έχουμε και δεύτερη σειρά κάτω. Εδώ έχουμε και το αμόρφο φάλος, είναι κουρκούμας. Ορίστε,
εδώ έχουμε και άλλα φυτά, ροδόδεντρα, όπως είπαμε, γκαρντένια, ξέχασα. Έχουμε και από εδώ μεριά φυτά, έχουμε τα αντένιουμ, λίγα πραγματάκια εδώ, όπως είδαμε. Και τώρα θα έρθω από την άλλη μεριά. Ξέχασα να δείξω χώρια. Δεν θυμάμαι το όνομα. Πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε και ένα μπουμπουκάκι. Είχαμε και πάρα πολλά. Ξέχασα αυτό το τοίχο εδώ. Έχω και δύο και τρεις ορχιδέες μαζί. Πώς σας φαίνεται? Βγαίνουμε από εδώ. Δυστυχώς φως είναι πάρα πολύ δυνατό και δεν μπορώ να δείξω όλα όπως είναι στην πραγματικότητα, αλλά θα προσπαθήσω. Εδώ έχουμε μεγάλη σειρά μπαχτσέ με αντένιουμ, όπως είπαμε. Πλουμέρια, έχει πολύ ενδιαφέρον ιστορία. Δεν έχει καλό φωτισμό γιατί χτυπάει πάρα πολύ δυνατά φως και δεν μπορώ να την δείξω καλά. Έχει ωραία ιστορία. Θα σας πω. Μπαομπάμ μου, αντένιουμ, λιμονιά. Και αυτός εδώ ωραίος τοίχος. Γιατί τι μου, έχω άλλο χώρο ή δεν έχω? Πώς σας φαίνεται? Ότι εδώ έχει χώρο. Αν δεν έχει, γιατί αν κρεμάσω εδώ κάτι άλλο το χειμώνα, δεν θα έχει φως για τις ορχιδέες που θα είναι στην κουζίνα. Το βράδυ θα δείξω την γκονγκόρα, γιατί τώρα με το πολύ δυνατό φως δεν δείχνει τόσο καλά. Στα σκοτάδια θα την βγάλω. Όπως βλέπετε, αυτός είναι ο χώρος μου. Και πείτε μου τώρα αν έχω αρκετό χώρο ή δεν έχω. Τι να κάνω. Αυτό ήταν μικρό, μπορεί να μην ήταν και μικρό βιντεάκι. Ελπίζω ότι έδειξα τα περισσότερα. Έχω κι άλλα.